Και θα κάνουμε τώρα ένα γλυκάκι με μπόλικη μαστίχα. Θα έχει και το μαστιχέλαιο. Θα έχει και τη σκόνη μαστίχα και επίσης θα έχει αυτό το υπέροχο λικέρ μαστίχας που θα δώσει την όμορφη γεύση και την πολύ ιδιαίτερη ευωδία της μαστίχας μέσα στο γλυκό μας. Η συνταγή που θα φτιάξουμε είναι ατομικές ταρτούλες γεμιστές με κρέμα μαστιχένια. Θα χρειαστούμε ατομικές ταρτιέρες. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και μια μεγάλη ταρτιέρα. Εγώ όμως προτίμησα τις ατομικές για να μην μαλώνουμε εδώ πέρα. Να γίνει σωστή και δίκαιη η μοιρασιά. Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστώ δημητριακά βρώμης ολικής άλεσης, φυστικό βούτυρο, 2 μεγάλες κουταλιές σούπας, 2 κουταλιές μέλι για να δέσουν τα δημητριακά και λίγο μαστιχέλαιο. Και για την κρέμα θα χρειαστώ 1 λίτρο γάλα, 1 φλιτζανάκι του καφέ μέλι αντί για ζάχαρη, θα την αντικαταστήσουμε. Θα βάλουμε μαστίχα σκόνη και λικέρ μαστίχας. Και θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια νησεστέ με 50 γραμμάρια αλεύρι για να δέσει η κρεμούλα μας. Νομίζω τα έχω πει όλα τα υλικά. Για το τέλος, για να διακοσμήσουμε, θα χρειαστούμε φιστίκι αιγίνη στριμμένο και φρούτα δάσους. Ό,τι φρούτα θέλετε εσείς μπορείτε να τα βάλετε για να στολίσετε αυτή την υπέροχη τάρτα που θα κάνουμε σε λίγο. Και ξεκινάω πρώτα να κάνω τα δημητριακά για να τα βάλω στο φούρνο να τα ψήσω. Θα σπάσουμε λοιπόν τα δημητριακά. Θα ρίξουμε μέσα το φυστικό βούτυρο. Όπως είδατε είναι 2 κουταλιές της σούπας, γεμάτες. Δημητριακά που χρησιμοποιώ σε αυτή τη συνταγή μου είναι πηγή φυτικών ινών, πρωτεϊνών, χωρίς λιπαρά και χωρίς ζάχαρη. Οπότε τα τρώμε άφοβα και τα χρησιμοποιούμε και στα γλυκά μας. Θα χρειαστώ 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Μέλι μοσχοβολιαστό, παχύρευστο και έχει και χρυμπαρένιο χρώμα. Και θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας, γεμάτες μέλι. Τέλεια. Και για το τέλος θα χρειαστώ μαστιχέλαιο από απόσταξη φυσικής μαστίχας. Τώρα να βάλω τα γαντάκια μου για να ζυμώσω ελαφριά λίγο όλα αυτά τα υλικά και να τα στρώσω στην ταρτιέρα μου. Δεν θα τα βάλω στο μίξερ γιατί δεν θέλω να σπάσουν τα δημητριακά περισσότερο. Ελαφρύ ζύμωμα. Να πάνε τα υλικά παντού. Μασχοβόλησε ήδη το μαστιχέλαιο και το φυστικό βούτυρο μαζί με τα δημητριακά. Παίρνω λοιπόν εδώ τις φορμίτσες. Θα κάνω και λίγα τυχώματα. Θέλω να δείξεις πόσο τείχωμα έχω κάνει. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε και για το δεύτερο. Εγώ μπορώ να γεμίζω ταρτιέρες μέχρι το βράδυ, παιδιά. Να φάνε γλυκάκια μαστιχένια σε όλη μας τη γειτονιά. Μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Παίρνω το ταψάκι μου για να βάλω μέσα τα ταρτάκια.
160 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο, περίπου για 15-17 λεπτά. Πάω και έρχομαι σε λίγο να κάνω την κρέμα. Θα ξεκινήσω την κρέμα. Ρίχνω το 1 λίτρο γάλα. Το ένα φλιτζανάκι μέλι είναι περίπου 2,5 κουταλιές σούπας. Και λίγο ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Θα λιώσει το μέλι σιγά σιγά. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τη σκόνη από τη μαστιχούλα, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Μεγάλη προσοχή με τη μαστίχα. Εάν θα βάλετε απευθείας σταγόνες που θα τις χτυπήσετε στο γουδί καλά-καλά με λίγο νησεστέ ή και με λίγο ζαχαρίτσα αν θέλετε, όχι παραπάνω από 4 σταγόνες. Γιατί η μαστίχα δίνει με αυτό το υπέροχο φυσικό της άρωμα, αλλά θέλει πολύ προσοχή όταν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί, εάν βάλουμε λίγη περισσότερη ποσότητα, μπορεί αυτή τη φορά να πικρίσει το γλυκό μας. Γι' αυτό, με πολύ προσοχή. Για να ενισχύσω κι άλλο τη γεύση της κρέμας μου, θα χρησιμοποιήσω και λικέρ μαστίχας. Και τώρα, για να πήξει κρέμα μου, θα χρειαστώ 50 γραμμάρια νησεστέ και 50 γραμμάρια αλεύρι. Είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιώ πάντα, γιατί τα εμπιστεύομαι απόλυτα. Και είναι και από τη Μακεδονία μας. Θα λιώσουμε καλά-καλά το αλεύρι με τον νησεστέ. Ωραία. Και θα το ρίξουμε μέσα στο γάλα που βράζει. Μπορεί να περισσέψει λίγη κρέμα από τις ταρτούλες μας. Τι θα την κάνουμε, θα την βάλουμε στα κυπελάκια και θα την απολαύσουμε έτσι σκέτη. Εδώ βλέπετε μια λία βελούδινη κρέμα. Έτσι τυχόν και σας κάνει γρομπαλάκια, μην ανησυχήσετε και πείτε «Α, δεν μου πέτυχε η κρέμα, την πετάω, κάνω καινούρια». Βάλτε το μιξεράκι χυρός και μέσα σε 2 δευτερόλεπτα θα διαλυθούν τα γρομπαλάκια. Αν τα λιώσετε όμως πολύ καλά μέσα στο κρύο το νερό, δεν θα έχετε ποτέ πρόβλημα και θα κάνετε απίθανες κρέμες. Έτοιμη κρέμα μου με το μεθυστικό της άρωμα. Και πού οφείλεται αυτό το άρωμα? Στη μαστίχα. Λοιπόν, σβήνω την εστία και αφήνω την κρέμα να κρυώσει, καλά-καλά να κρυώσει και να πήξει. Εάν καθυστερήσετε να τη χρησιμοποιήσετε, κλείστε την με μία μεμβράνη. Αν την κλείσετε με μία μεμβράνη να εφάπτετε πάνω στην κρέμα, δεν θα πιάσει πετσούλα και θα έχετε μία κρέμα βελούδινη, όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή. Πάω τώρα στο φούρνο να φέρω τα ταρτάκια. Έτοιμα τα μαστιχοταρτάκια μου. Έτοιμα να δεχτούν μέσα στη φωλίτσα τους την κρεμούλα.
Έβαλα την κρέμα και τώρα θα πάω στην κατάψυξη. Θα τα αφήσω εκεί περίπου μισή ωρίτσα. Και μετά θα τα βγάλω και θα τα τα μύρτυλα ρίχνουν την πίεση. Αποδεδειγμένα. Συνεχίζω και στολίζω. Θα βάλουμε τα φρούτα, θα βάλουμε και τα κόκκινα, να δώσουμε χρώμα και να δώσουμε και περίσσια γεύση. Ανοίξω τώρα αυτό το μαγικό τσέρκι με προσοχή και θα πάρω την ταρτούλα μου. Σε λίγο θα σας φέρω το πιο ωραίο γλυκό του καλοκαιριού. Μαστίχα ποτυχίο, φιστίκι από την Αίγινα, Μόσχοβολάι Αιγαίο.